Σκεφτήκαμε σήμερα τις φυλακές Κέρκυρας. Είναι μια πολύ συγκινητική, θα έλεγα ιστορική στιγμή, να επισκέπτεσαι τους χώρους, τα κελιά που από εδώ έφευγαν οι μελοθάνατοι για να πάνε να εκτελεστούν στο λαζαρέτο, για να τους πάνε να τους εκτελέσουν στο λαζαρέτο καλύτερα, ήρωες του εργαζόμενου λαού με ένα κίνημα τεράστιο αλληλεγγύης και υποστήριξης από τον κερκυραϊκό λαό, από όλο τον ελληνικό λαό, και είναι υποχρέωση των απογόνων αυτών των ηρώων, εμάς όλων δηλαδή, να τους θυμάμε, να επισκεπτόμαστε τους χώρους αυτούς, τα κελιά τους, και βεβαίως οι νέες γενιές να μαθαίνουν την τραγική αλλά μεγάλη και ηρωική ιστορία αυτού του τόπου, αυτού του λαού. Ταυτόχρονα, με άδεια της διεύθυνσης των φυλακών, συναντήσαμε τους εργαζόμενους εδώ στο χώρο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που είδαμε, με αίθουσες όπου εκπαιδεύονται οι κρατούμενοι, αποκτούν ουσιαστικά δίπλωμα δημόσιου σχολείου, απολυτήριου δημόσιου σχολείου, με αίθουσες πληροφορικής, και είναι από τα ζητήματα που θα πρέπει να ενισχυθούν, να χρηματοδοτηθούν και από το κράτος, από τα υπουργεία, από τον κρατικό προϋπολογισμό, και όχι μόνο με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και εργαζομένων εδώ της περιοχής. Χρειάζεται να ενισχύσουμε συνολικά το σωφρονιστικό σύστημα των φυλακών, έτσι από αυτό να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία. Άλλωστε τα στοιχεία, τα ίδια τα στοιχεία του κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν ότι όσοι αποφυτούν από τέτοια σχολεία δεύτερης ευκαιρίας έχουν λιγότερες πιθανότητες να ξαναγυρίσουν στα σίδερα της φυλακής. Σας ευχαριστώ.